Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινά το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel για την ερχόμενη εβδομάδα. Με πιθανότερες ημέρες την Τρίτη, την Τετάρτη, φαίνεται πως μεταφέρεται ο ανασχηματισμός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε πάντως έντονες διεργασίες για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μπορεί να ξέρετε κάτι που δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Αύριο έχει Υπουργικό Συμβούλιο, το επανέλαβα και σήμερα. Προχωράει η κυβέρνηση το έργο της με τη σύνθεση η οποία ισχύει και από εκεί και πέρα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι η ερώτηση η απάντηση που πρέπει να δώσω, είναι η μόνη απάντηση ότι ο ανασχηματισμός διαχρονικά, όπως συμβαίνει και τώρα, είναι αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο, ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω κάτι περισσότερο, οπότε συνεχίζουμε όσο έχουμε. Καλησπέρα, Ζήση Μπιτσιάβα. Καλησπέρα. Ότι αύριο, όπως προάνηγγειλε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ την Τρίτη, στην έκτακτη συνέντευξη του Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο θα. Την ώρα που. Νομίζω πω όχι, πρωί είναι. Πρωί ήταν. Πρωί να είναι, εντάξει. Την ίδια ώρα, καλά να είμαστε αύριο. Θα έχουμε να σχολιάσουμε το τύπο στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο με την παρούσα σύνθεσή του Πρωθυπουργό. Έχει και ταξίδια. Κοίταξε, οπότε πάμε μάλλον για Τρίτη, Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός μέχρι και σήμερα δεν είχε εξωτερική δραστηριότητα, όπως ανελιανεί. Εντάξει, να ξεκουραστεί και λίγο, ρε Σύζης. Ορίστε. Να ξεκουραστεί και λίγο. Όχι, δεν ξεκουράζεται. Είσαι ίσα. Το θέλω να πω. Εντάξει, τώρα. Για να αποδίδουμε το 4 στο 4. Δεν πήγε καλά να δημοκρατήσει εκλογές. Οκ, το επαναλάβουμε. Αλλά ο Πρωθυπουργός πήρε τους δρόμους. Πολύ, ναι. Πολύ. Έτσι. Εντάξει, ίσως δεν είναι, θα έπρεπε να γίνουν πράγματα πολύ νωρίτερα για να. Ναι, οκ, okay, αυτό. Ναι. Αλλά τους δρόμους τους πήρε. Τέλος πάντων, το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Το τι γραμμή θα χαρακτηρίσει από εκεί πέρα, το δούμε. Σήμερα μιλάει κάπου στο ΣΕΤΕ, στο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τέλος πάντων. ΣΕΤΕ, θα έλεγες εδώ. Ναι, όχι, για να μην μπερδευόμαστε. Έχει ένα ταξίδι και για την. Πού να δεις, στην Ελβετία, για την Ουκρανία, για το θέμα της Ουκρανίας. Τη Δευτέρα στην άτυπη σύνοδο κορυφής που θα κανονίσουν εκεί για την Κομισιόν, ποιος θα είναι πρόεδρος κτλ. Για την Μελώνη, για την Μελώνη. Ναι. Λαθάνουσα γλώσσα, ε. Μαζί με την κυρία Μελώνη, λογικά, για να βγάλουν την κυρία Φοντερ Λάιν. Μαζί. Η κυρία Μελώνη θα κάνει. Φοντερ Λάιν θα ψηφίσει. Ναι, θέλω να σου πω μαζί, αλλά εκτός του ΕΛΚ, δηλαδή του Λάιν. Ναι, ναι. Η κυρία Μελώνη κάνει το παιχνίδι το δικό της, να πάρει μια μεγάλη επιτροπή η Ιταλία. Όχι, γιατί έχει όμως και Λετινοπούλου που θα πάει, καταλαβαίνεις. Α, καλά, εντάξει, ναι. Okay. Και την Τρίτη ή την Τετάρτη θα έχουμε την ανακοίνωση λογικά του νέου σχήματος, του κυβερνητικού σχήματος, το οποίο γράφει σβήνει τώρα πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν έχει σηκώσει κάποιο τηλέφωνο. Κάποια ειδική διαρροή δεν έχω δει ακόμα, δηλαδή αυτό εκεί. Εντάξει, φαίνεται να έχει πει περίχει στον Άδων Γεωργιάδη, που μας αφορά το ζήτημα άμεσα, ότι θα παραμείνει στο Υπουργείο Υγείας. Από τους κορυφαίους υπουργούς φαίνεται ότι μπαίνουν αυτοί. Δηλαδή, ο Σκυλακάκης, Γεωργιάδης, όχι, μένουν στο κυβερνητικό σχήμα, μισό λεπτό. Κάποιοι από αυτού, Δέντια, Βορύδη κτλ., κάποιοι ίσως να έχουμε ένα rotation εκεί. Ίσως δηλαδή ο κ. Σκυλακάκης βρει άλλο υπουργείο. Ίσως ο κύριος Παπαθανάσης. Ίσως ο Ζης Πρισιάβας χάσει τον πολυτιμότερο φίλο του στην κυβέρνηση. Ο κύριος Παπαθανάσης. Δημοσιογραφικά και μόνο εννοώ. Καλά, ο κύριος Παπαθανάσης. Θα το χάσει τον Παπαθανάσης. Να πάει στο Μαξίμου και αυτή η σχέση η δημοσιογραφική θα τελειώσει. Κοίταξε όμως. Θα πάει Μαξίμου. Τέλος η ακρινή. Το λες και έτσι θα νομίζω. Τέλος η ακρινή. Μιλάμε, εντάξει. Όχι, όχι. Όσοι μας παρακολουθούν, ξέρω. Ο κύριος Παπαθανάσης, αν μετακινηθεί, νομίζω είναι το πρώτο μεγάλο ενδιαφέρον για τη Δυτική Μακεδονία πέρα από τα δικά μας ονόματα που μας απασχολούν. Ποιος θα αναλάβει ναι. Όλη αυτή την ιστορία. Και επειδή, ξέρετε όλοι και προφανώς το έχετε καταλάβει ότι με την μετακίνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στο Υπουργείο. Στο μεγάλο Υπουργείο των Οικονομικών, πήρε και το χαρτοφυλάκιο της δικής μετάβασης. Άρα, αν πάει στο Μαξίμου και το δω και αυτό, δηλαδή να το πάρει μαζί του στο Μαξίμου αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή είμαστε. Θέλω να σου πω κάτι, αν κρίνω και από τα αποτελέσματα στη Δυτική Μακεδονία, νομίζω ότι δεν θα το πάρει. Λες, ε. Ναι. Ναι. Εις Δούκου δεν θα ήταν μια καλή περίπτωση. Η κυρία Ζωκού έχει. Είναι και από τα Γρεβενάκια, λίγο τέλος πάντων μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός, ορίστε. Η κυρία Ζωκού έχει θερήσει τα Γρεβενάκια. Καλύπτω, ναι, καλύπτω και τη Δυτική Μακεδονία που μπορεί να μείνει χωρίς. Αλλά νομίζω ότι. Στην κυβέρνηση. Αλλά για κάποιο λόγο θεωρώ ότι η κυρία Ζωκού δεν φεύγει από το Υπουργείο Ενέργειας. Θα το δούμε αυτό. Ναι. Λέω για τη Δυτική Μακεδονία γιατί δεν λέμε ότι θα φύγει ο Στάθης Κωνσταντίνης από το Υπουργείο Μακεδονίας. Μιλάμε δηλαδή, για το χαρτοφυλάκιο που αφορά το. Ναι, αλλά μπορεί και να φύγει. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος και ο επιτελής του προφανώς βρίσκονται σε έναν άβρασμο. Όπως σχεδόν όλοι οι υφυπουργοί, θα πω. Σχεδόν όλοι. Πάντως, ειδική αναφορά
Στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει ο Πρωθυπουργός τη συνέντευξή του στον Α, έτσι. Ναι, απλά επειδή το συγκεκριμένο Υπουργείο τώρα, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει και τις αρμοδιότητες. Δηλαδή, τώρα πει ότι επηρέασε ο Στάθης Κωνσταντινίδης θετικά ή αρνητικά. Δεν είπα εγώ αυτό. Ναι, το έργο. Ότι εντάξει, μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν έχει καθοριστικές αρμοδιότητες, όπως άλλα. Παραμένει ή τέλος πάντων πάει κάπου αλλού. Παντού για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, τέλος πάντων για αυτό το συγκεκριμένο υφυπουργείο, να μην λέμε μία έτσι, μία αλλιώς. Μία έχει αρμοδιότητες, μία δεν έχει. Μία φταίμε, μία. Ναι, αυτό είναι. Το λέω γενικώς για όσους περνάνε από το συγκεκριμένο. Απλά η Δυτική Μακεδονία έχει νέους βουλευτές, το Σταύρο Παπαστοτήρου που είναι ακόμη. Εντάξει, νέος, τα γραβένα δεν μπορεί να αρκιστεί ο άνθρωπος. Δεν είναι απαραίτητο ότι. Ναι, η Μαρία Αντωνίου έχει μια εμπειρία και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος έχει. Τώρα εντάξει. Δεν είναι απαραίτητο ότι η Δυτική Μακεδονία θα έχει εκπροσώπηση στην επόμενη κυβέρνηση. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα μετακινηθεί και ο κ. Το θέμα εδώ όμως είναι ότι ναι, συμφωνώ γιατί τα κριτήρια δεν θα είναι ίσως γεωγραφικά. Ναι. Το λένε και πολλοί συντάκτες. Γιατί εμείς πρωτογενές ρεπορτάζ του Μαξίμου δεν είναι. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Στη Δυτική Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία δεν πήγε καλά. Και ακόμα χειρότερα. Φυσικά. Άρα εδώ, αν δεν εκπροσωπηθεί κιόλας, μπορεί να βρουν πάτημα και οι δημοσιογράφοι και εμείς, και Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και να λένε: ορίστε, στην νέα κυβέρνηση, το κυβερνητικό σχήμα και δεν πήγε καλά η Νέα Δημοκρατία και δεν έβαλε κανέναν. Κατάλαβες τι εννοώ. Να αρχίζει αυτή η παραφιλολογία, η κριτική κτλ. Θα πόντερα από. Οπότε νομίζω ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή. Από αίσθηση και μόνο θα πόντερα στην κυρία Αντωνίου. Η οποία έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Και το λέω χωρίς να έχω κάποιο, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Τέλος πάντων, θα δούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε αν και υπάρχουν κάποιες συγχωνεύσεις υπουργείων ενδεχομένως που ακούγεται και αυτό. Δεν θα έπρεπε. Το κυβερνητικό σχήμα, εμείς δεν έχουμε μάθει τους υπουργούς. Έρχονται και λέγαμε ποιος ήρθε. Τόσο μεγάλο κυβερνητικό σχήμα έχει να δείχνει. Πολύ μεγάλο είναι το κυβερνητικό σχήμα. Το συγχωνεύσεις υπουργείων, ίσως να δω αν θα υπάρχει και κάποιο συμβολικό λόγο και να δω αν κάποιο κορυφαίο θα πέσει κάποιο κεφάλι. Εκεί θα είναι το. Κοίταξε, ζήσει, για να δώσει και ένα συμβολισμό στην κοινωνία, δεν θα πρέπει να. Ναι, παραδείγματος χάρη, μιλάνε πολύ για την κυρία Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως όμως θυμίζω ότι είναι πολύ κοντά στο Μαξίμου και πολύ κοντά στο μπλοκ Μητσοτάκη. Και τον κύριο Σκράκας. Ναι, ο κύριος Σκράκας έχει φύγει για την κυβέρνηση, λογικά. Νομίζω. Λόγω ακρίβειας. Λόγω ακρίβειας την πληρώσει. Όπως και ο αγαπημένος σου Λευτέρης Αυγιανάκης. Και μου. Ναι. Τώρα να πω. Δηλαδή, εγώ απορώ για ποιο λόγο έχει παραμείνει τόσο καιρό στην κυβέρνηση. Αλλά δεν ξέρουμε τον λόγο. Δεν ξέρει τον λόγο. Τον ξέρεις. Απλά αυτοί οι λόγοι πλέον δεν έχουν εκλείψει. Όχι, πλήρω. Οκ. Λοιπόν, νομίζω ότι. Πήραμε το κόμφερες τώρα και πάει. Ναι, επειδή και το αγροτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο το μετράει η κυβέρνηση σε πολλές. Αν και στους αγρότες. Κοίταξε. Ήταν πρώτη, αλλά έχει μεγάλη υποχώρηση. Το είμαστε πρώτοι είναι και στο τέτοιο. Πρώτοι είναι και, και στην κάλπη. Μεγάλη υποχώρηση όμως. Με μεγάλη 40 υποχώρηση. Και πήγε στο 28. 27. Νομίζω είναι στα επίπεδα που κινείται το ποσοστό τη. Άρα δεν είναι ζητήματα τα οποία τα περνάει έτσι. Το Μαξίμου αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν ξέρω αν έχει παγκό, αυτό που λέμε, τι παγκό έχει, ή θα ξαναφέρει ανθρώπους που τους ξέρουμε, δηλαδή Θεοδωρικάκους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ο αδερφός του Βαρβιτσιώτη. Αυτός παίζει πολύ, θα περάσει πολύ. Εξοκοινοβουλευτικός. Νομίζω ότι είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει. Έχουμε και άλλους εξοκοινοβουλευτικούς. Δεν βλέπω ζήσει κανένα Πασόκο, θα κάνει καινούργιο πρόγραμμα. Έμεινε κι ένας που δεν πήρε. Κάτσε να δούμε αν αυτό με το Φλωρίδη ισχύει, ο οποίος είναι ένας. Ο οποίος όμως ζήσει, έχει μπροστά, έχει βάλει την ιστορία της αλλαγής του χάρτη της δικαιοσύνης και μεγάλες μεταρρυθμίσεις και λίγο εδώ. Δεν ξέρω αν ευθύνεται δηλαδή κάποιος το συγκεκριμένο Υπουργείο για την κακή εικόνα της κυβέρνησης εκλογική. Αν ευθύνεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν ξέρω τώρα. Να δούμε πάντως και προς ποια κατεύθυνση θα είναι τα πρόσωπα. Θα είναι κεντρογενή, πώς φέρεται. Εκτιμώ ότι επικρατεί η άποψη Σκέρτσου, Λιβάνιου, Πυρακάκη. Θα είναι προς τη δεξιά πτέρυγα. Σίγουρα. Τι θα πυροδοτήσει. Σίγουρα θα αναλυφθεί ένας συγκεκριμένος ρόλος και από τους γνωστούς, ο κ. Βορύδη κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι πάει αυτή η ιστορία ότι είμαστε στο κέντρο και συνεχίζουμε προς το κέντρο. Γιατί και πολλές αναλύσεις το λένε αυτό, ότι πολλοί κεντρώοι ψηφοφόροι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Δεν πήγαν, προσέξτε, όχι ψήφισαν κάτι άλλο, δεν πήγαν να ψηφίσουν στη Νέα Δημοκρατία. Και θα πω και κάτι άλλο μετά που είδα σήμερα και μου φάνηκε λίγο περίεργο δήλωση από άλλο χώρο. Και φυσικά η κυβέρνηση έχει στείλει ήδη ένα μήνυμα ότι μέσα στο καλοκαίρι προωθούνται 12 νομοσχέδια σε πολλούς τομείς. Θέλοντας να δείξει προφανώς ότι δεν θα ανακόψει το κυβερνητικό έργο
και τις μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ΠΑΣΟΚ κυρίως, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσω λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ και του πιεστηρίου τέλος πάντων, γιατί ο Στέφανος Κασελάκης δήλωσε ότι αν υπήρχε ένας μηχανής, από μηχανής θεός, να ερχόταν, λέει, να φύγω εγώ. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η δήλωση, γιατί παίζει λίγο εκ του ασφαλού εδώ, σου λέει, ποιος θα έρθει, υπάρχει κανένας άλλος τώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, από ποιον αμφισβητηθεί. Υπάρχει ο Τεμπονέρας, που ήδη έχει κρατήσει αποστάσεις. Ο Διονύσης Τεμπονέρας. Πέραν τούτου, αυτή τη στιγμή ουδής. Θυμίζω ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, στο συνέδριο, νικητής βγήκε ο κ. Κασελάκης. Με όποιον τρόπο, τέλος πάντων. Ναι, γι' αυτό είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Βεβαίως, έλεγα και χθες στο δελτίο ότι στην Κεντρική Επιτροπή και δεν ξέρω σε ποια άλλα όργανα ακολουθούν για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είναι ένα ταξιδάκι στις πέτσες όλο αυτό. Θα έχουμε φωνές για το εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα, αν μπορέσει... Το κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Ακριβώς, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, με τον κύριο Κασελάκη να προσπαθεί να το λιάνει με διάφορους τρόπους, δείχνοντας τη Νέα Αριστερά κυρίως. Να κάνει και ένα άνοιγμα λίγο προς το ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες στη Βουλή, αλλά. Καλά, τώρα, είχε σε λίγο. Το ΠΑΣΟΚ έχει άλλα προβλήματα τώρα. Ναι, εντάξει. Είχε σε λίγο. Κάπως. Με ενδιαφέρον. Μέσα στη Βουλή η συνεργασία. Μπορεί να είναι η αρχή, μπορεί να είναι η αρχή και για έξω στη Βουλή. Ναι, στο πλαίσιο μια κουβέντα που ξεκίνησε, είδε το κείμενο του Παύλου Μασμανίδη, ο οποίος ήταν υποψήφιος γραμματέας, τοπικός στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν τέτοια στελέχη που ζητούν συνεργασία άμεση σιγά-σιγά ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιο επίπεδο? Ποιο είναι κεντρικό σιγά-σιγά, λογικά. Ποιο θα αφήσει το μαγαζί του? Κανένας. Ωραία. Την έδωσε την απάντηση. Δεν υπάρχει νομίζω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Στο ΔΕΠΑΣΟΚ, εκεί για περιμεχθεί το, νομίζω ότι θα έχουμε. Θερμότατο το καλοκαίρι. Καύσωνα. Και νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον ο κ. Ανδρουλάκης να αποφύγει με τους καταστατικούς όρους, να το πω έτσι, εξελίξεις στο το φθινόπωρο. Να επικαλείται αυτό το καταστατικό δηλαδή και ότι. Ορίζει συνέδριο και εκλογές του 2025 το φθινόπωρο. Νομίζω ότι θα πιεστεί αρκετά. Και επειδή αυτοί οι καταστατικοί κανόνες που ισχύουν στο ΠΑΣΟΚ μπορούν να υπερκεραστούν. Πώς? Με αίτημα είτε νομαρχιακών επιτροπών, διάβαζα σήμερα λίγο, το 1 τρίτο νομίζω. Τη Κοζάνη δεν θα ρω πάντω. Νομίζω πως όχι, ναι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τη Κοζάνη στην νομαρχιακή επιτροπή είναι άνθρωποι κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη. Αν και ο κύριο Κουκουλόπουλο, αν πει τη σχέση ο κύριο Κουκουλόπουλο με τον νομαρχιακή, εντάξει. Αν και ο κύριο Κουκουλόπουλο είναι και ο βουλευτή του κόμματο. Έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση. Ο κ. Κουκουλόπουλος λοιπόν είπε κάτι, ξέρεις πόσο εκτιμώ και μετρώ το πολιτικό εισιτήριο του κ. Κουκουλόπουλου, ειδικά σε εκλογικά θέματα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που είπε, ότι η κυριαρχία του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί και κάπου εκεί έχει μπει το ΠΑΣΟΚ, νομίζω δεν προκύπτει από πουθενά. Πολύ θα ήθελα να. Εντάξει, από την ποιοτική ανάλυση των exit polls, ότι οι κεντρώοι ψήφισαν ΠΑΣΟΚ σε ποσοστό περίπου 38% είναι η Νέα Δημοκρατία στο 20% τόσο, αλλά είναι και κεντρώοι που πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί είπες πριν. Πολύ σωστά. Πόσοι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Πολύ σωστά. Εντάξει, μπορεί. Κρατάει ένα ενδιαφέρον και αυτό πάντως προβλημάτισε και τον κύριο Μητσοτάκη και λέει: όπα, δεν θα πάμε τόσο δεξιά και θα χάσουμε τέλος το κέντρο. Αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι η βαριά κεντρώα δεξαμενή δεν πήγε να ψηφίσει. Έτσι, όσοι πάνε επειδή δεν θέλουν. Ή ένα μεγάλο τμήμα τη τέλος πάντων. Ναι. Αλλά, ή όσοι πήγαν να ψηφίσουν επειδή έχουν την οτροπία ότι δεν απέχουμε τέλος πάντων. Προφανώς μία από τις επιλογές θα ήταν και το ΠΑΣΟΚ. Και σαφώς. Έχει ενδιαφέρον. Αλλά πάντως το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ δεν μας δείχνει κάποια δυναμική την οποία να πήρε, ας πούμε, το κέντρο. Εντάξει, άλλο εθνικές εκλογές, άλλο ευρωεκλογές. Πάντα υπάρχει χαλαρή ψήφος. Αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να καρποθεί τις μεγάλες απώλειες της Νέας Δημοκρατίας και τα όσα είδαμε τα δραματικά στον ΣΥΡΙΖΑ όλους τους τελευταίους μήνες. Πολύ ανάτι απάντηση. Αυτή είναι η ιστορία, έτσι. Ναι. Και σαφώς δεν είναι επιτυχία στο αποτέλεσμα και το ΠΑΣΟΚ. Που είχε θέσει ως στόχο τη δεύτερη θέση και έχει περάσει στη δεύτερη θέση κάποια στιγμή. Άρα εκεί, όταν έχει φτάσει στη δεύτερη θέση και η πορεία σε κατατάσσει τρίτο, σημαίνει ότι έγινε κάποια λάθη. Κάτι έγινε τέλος πάντων. Μου θυμίζει ζήσει όταν έχει αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου, έχει πάρει το αθελείδη από το Σιμίτη, που του ΠΑΣΟΚ ήταν πίσω 8 μονάδες, με το που αναλαμβάνει ο Γιώργος Παπανδρέου το 2004, πλησιάζει τη δημοσκοπήση μία μονάδα την Νέα Δημοκρατία. Και μετά χάσαμε 8. 10. 10. 10. Νομίζω. 10. Δηλαδή, 10. Κάτι έκανε λάθος ο Γιώργος Παπανδρέου εκεί. Ναι, πολλά έφτιαχνε. Όχι ότι φταίει μόνο ο ίδιος τότε, αλλά κάτι έκανε και εκείνος λάθος όταν στις δημοσκοπήσεις ξεκινάς από κάπου πιο ψηλά. Εδώ, νομίζω το πιο σωστό από αυτό που είπες και που τα περικλεί όλα, είναι το αρχικό σου σχόλιο. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε πολλές δυνάμεις
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε, έπαθε τι έπαθε, έχασε πολλές δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ μέσα σε όλο αυτό έχει κερδίσει μόλις μία μονάδα, μόλις μία μονάδα από τις εκλογές του περασμένου Ιουνίου, των εθνικών εκλογών. Δεν βγήκε δεύτερο. Είναι δύο μονάδες πίσω από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Νομίζω και τη διαφορά βέβαια περιφέρειας κέντρου. Όλοι ψυχίζουν. Τι να κάνω εγώ. Ναι, θέλω να πω. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ακόμα και εδώ, γιατί δεν ακούστηκε το ΠΑΣΟΚ στις λαϊκές γειτονίες, να σου πει κάποιος, του Πειραιά, του. Σου πει ο κύριος Γερολάνος ότι είχαμε δύο μονάδες αύξηση. Εντάξει, ναι, ας τα πούνε αυτά εκεί πέρα που είναι να τα πούνε. Ναι, θα τα πούνε στα όργανα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ πλέον, το οποίο έχει να κάνει με τη μη εκλογική του επιρροή. Και το πρόβλημα χρεώνεται και στην ηγεσία, ή μάλλον αν θες στην ηγεσία κυρίαρχα. Να πω για την ηγεσία, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτή την αφορά του Πάρη Κουκουλόπουλου, νομίζω στο ραδιόφωνο Ζήση του Sky, ότι το αποτέλεσμα προφανώς δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς. Δεν πετύχαμε το στόχο μας να είμαστε στη δεύτερη θέση. Το λιένει όμως μετά. Το αποτέλεσμα μας δίνει τον αναγκαίο χρόνο να συζητήσουμε σοβαρά αφενός με την ανάλυση του αποτελέσματος αφετέρου της στρατηγικής μας το εξής. Δηλαδή, παίρνει αποστάσεις ο κ. Κουκουλόπουλος από αυτούς που ζητούν και θέτουν θέμα ηγεσίας, λέγοντας όμως ότι υπάρχει ζήτημα γιατί με την τρίτη θέση δεν πετύχαμε το στόχο της δεύτερης. Δηλαδή, εννοείται. Δεν κατατάσσεται σε αυτούς που ζητούν να ανοίξει θέμα ηγεσίας, ούτε όμως και στους φανατικούς υποστηρικτές του Ανδρουλάκη που λένε ότι δεν υπάρχει ζήτημα. Ο κ. Κουκουλόπουλος στα όργανα, αφού θα θέσει προφανώς όλο το πολιτικό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ, έχει να πάει και το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι, προς τα κάτω. Εξαιρετικά. Διότι αν το ΠΑΣΟΚ είχε παράδειγμα Δυτικής Μακεδονίας, θα ήταν προφανές ότι υπάρχει μια τάση πολιτικής αλλαγής. Γιατί λέγαμε και εδώ προχτές ότι στη Δυτική Μακεδονία πρέπει να αρχίσουν να ψάχνονται ότι δεν έχασαν μόνο από κάποια εποχή ή από κάτι άλλο, έχασαν και προς άλλες δυνάμεις. Γιατί έχουμε αύξηση και της ελληνικής λύσης, πολύ σοβαρή, γύρω στο 12%, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε και ένα άλμα του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή. Άρα εδώ οι ψηφοφόροι κάτι άλλο ψήφισαν. Το οποίο σήκωσε βέβαια και ο Λόγο Μαρκογιαννάκη. Το ΠΑΣΟΚ. Ναι, το ΠΑΣΟΚ εδώ συνολικά. Ψήφισε και Μαρκογιαννάκη και ανέβηκε. Ναι, είχε μια δομή, μια οργάνωση, η οποία πήγε και έκανε πράγματα. Έτσι, το δούλεψε. Ακούστηκε ενδεχομένως και σε τοπικά ζητήματα. Και έχω το αποτέλεσμα, το ζεις εδώ. Λίντς Καστοριάς ίσως. Ναι, όπου εκεί. Οι νομαρχιακές του ΠΑΣΟΚ δικαιούνται, ειδικά Φλόρινα Γρεβενά και Κοζάνη, να είναι ικανοποιημένες με τη δουλειά. Εννοείται. Ζήσει, δεν άφησαν. Συγγνώμη, μου έλεγε ο Δημοκράτης, δεν θα πω ποιος, στέλεχος και εκπρόσωπος σε μεγάλο φορέα της περιοχής, όχι αυτοδιοικητικός. Μου έλεγε ότι γυρίζαμε στα χωριά, δύο-τρεις, και βλέπαμε καντού του ΠΑΣΟΚ. Εννοείται. Σε όλο τον νομό Κοζάνης. Ναι, μα είναι πραγματικό. Και τους λέγαμε εδώ, ρε παιδιά, δεν πάμε καλά. Είμαστε 25-26% και δεν μας πίστευαν στον νομό. Όπου και να πηγαίναμε, μου είπε χθες, βλέπαμε ΠΑΣΟΚ. Που σημαίνει ότι είναι νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ. Δούλεψαν, έλειωσαν παπούτσια. Τους είδες παντού. Και νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ το πάλεψε. Αλλά η νομαρχία της ΣΥΡΙΖΑ το πάλεψε με 2-3 άτομα. Ναι, το ΠΑΣΟΚ πήγαινε. Δηλαδή με την κυρία Βέτα την οποία δουλεύαμε, με τον κύριο Κοντό, ο οποίος είναι ο γραμματέας της νομαρχιακής, και αν ήταν μαζί ένα-δύο άτομα. Εγώ, δηλαδή, και ο Πασαλίδης. Ρε παιδί μου, ναι, και το ΠΑΣΟΚ το βλέπει ότι ήταν λες και έκανε, άτομα, ναι. Λες και έκανε εθνικές εκλογές. Κύριε Μιχελάκη, με την αδική σου. Στις καλές εποχές. Ναι, εδώ δηλαδή πήγαινε συντεταγμένα, οργανωμένα, χωρίς να βγαίνουν και προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν και εδώ τοπικά. Εντάξει, υπάρχουν κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που, στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, που προβληματίζονται και δεν εμφανίστηκαν. Ναι. Τώρα πάμε λίγο στο θέμα της ηγεσίας. Νομίζω ότι ο κομβικός παίκτης αυτή τη στιγμή είναι ο κ. Χάρης Δούκας, ο οποίος όλοι πλέον το θεωρούν, δεν έχει μιλήσει ο άνθρωπος, αλλά όλοι το θεωρούν. Θα δώσω μια συνέντευξη την Κυριακή τώρα στην Καθημερινή, στο Βήμα, δεν ξέρω. Ναι, όλοι θεωρούν ότι έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να είναι διεκδικητής της ηγεσίας. Είναι το πιο πιθανό σενάριο, ναι. Αλλά ας κρατήσουμε μια πισινή να πω, γιατί υπάρχουν και δύο ονόματα ακόμη, και ειδικά το ένα του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί ξέρεις ότι τις προηγούμενες μήνες πολλοί υποστηρικτές του κυρίου Χριστοδουλάκη. Έκαναν τα τηλεφωνά τους. Ναι, δεν είπα ότι θα είναι μόνο ο κύριος Δούκας. Λέω ότι είναι ένας κομβικός παίκτης. Μπορεί να συσπηρωθούν γύρω από ένα πρόσωπο. Το οποίο θα είναι. Τέλος. Νομίζω ένας από τους δύο, ίσως και ο κύριος Γερουλάνος, επειδή έχει ξαναυπάρξει υποψήφιος και δεν έδειξε, παρότι όλοι εκτιμούν την προσωπικότητά του,
δεν έχει μεγάλη διείσδυση στα πιο λαϊκά στρώματα του ΠΑΣΟΚ. Ισχύει ακριβώς αυτό που είπες. Ναι. Εξαιρετικό στέλεχος. Ο κ. Γερουλάνος έχει ένα συγκροτημένο λόγο. Μπορείς να τον ακούσεις επί ώρες, ειδικά στο κέντρο. Αλλά νομίζω ότι δεν ταιριάζει σε ένα προφίλ αρχηγού το οποίο θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Το ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι. Και ηλικιακά είναι άλλη γενιά πλέον. Ναι. Ο κ. Χρυστοδουλάκης είναι της γενιάς και σαφώς έχει βάλει το όνομά του για πολύ ψηλά. Okay. Είναι 33 ετών, ζεις. Ναι, αλλά είναι σαφώς ότι και το πρόσωπο του κ. Δούκα θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ο οποίος έχει ζήσει, συγγνώμη, έχει και το παράδειγμα της στήριξης από την αριστερά, έτσι. Ακριβώς αυτό έλεγα χτες, ότι έχει δύο μεγάλα παραδείγματα. Ότι είναι ο δήμαρχος πλέον που νίκησε το Πακογιάννη, τη βαριά μητσοτακική επιλογή, έτσι, στο Δήμο της Αθήνας. Και τον νίκησε με τον τρόπο της συνεργασίας στο δεύτερο γύρο, ενώνοντας τις κεντροαριστερές δυνάμεις. Δηλαδή, είναι αυτά τα μηνύματα που ψάχνουν αυτή τη στιγμή στην κεντροαριστερά. Δηλαδή, πώς κερδίζουμε το Μητσοτάκη, πολύ βασικό, και δεύτερον, πώς ενώνουμε την κεντροαριστερά. Ο κύριος Δούκας με τον άλλο τρόπο το έκανε στην Αθήνα. Άμα σου πω ότι το δεύτερο είναι πιο δύσκολο από το πρώτο. Το δεύτερο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, αυτή όταν έχει ζήσει. Το είπε πολύ ωραία. Όταν έχει το Κασελάκη, πώς, γιατί να κάνει τώρα, ανέλαβε άνθρωπο, λέει. Έχω χρόνο. Όταν έχει τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος και εγώ λέει θέλω να παραμείνω, να κρυθώ στις εθνικές εκλογές. Δεν ξέρω. Όταν υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες, όταν υπάρχουν πολλάκιδες στη μία μεριά. Ναι, παιδί μου. Με τους οποίους ένα μεγάλο τμήμα το συζητάς. Εγώ το συζητάω με πολλοί κόσμο του ΠΑΣΟΚ και μου λένε δεν ξεχνάμε τις πλατείες και τους αγανακτισμένους και τους πολλάκιδες. Είναι προφανές. Δηλαδή πρέπει να απομακρυνθούν κάποιοι άνθρωποι, έθεκα εκεί, θα σου πω εγώ, για να χρησιμοποιηθούν κοντά αυτοί οι χώροι και από την αριστερά. Δηλαδή, τώρα, ας συνεπάρξει ο κύριος Φίλης με τον κύριο Γερουλάνο στο ίδιο κομμά. Να πεις του Πασό κάποτε είχε. Εντάξει. Μακαρίτη τον Παραλαμπίδη μέχρι. Ναι, το Σιμίτι. Εκτιμώ. Είχαν στο ίδιο κόμμα κάποτε μέχρι να φύγει. Ξέρεις και ξέρω, νομίζω ότι έχεις άλλη άποψη, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια, ξεχωριστά ψηφοδέλτια στις εθνικές εκλογές του 2027. Δεν βάζω στοίχημα. Εγώ το βάζω αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω. Καλά, κάτσε. Θα γίνω εκλογές στο 27, κάτσε. Δεν ξέρω. Εντάξει, τέλος πάντων. Να πάμε λίγο στα τοπικά. Είχαμε καταστροφές ζήσει σε γαλέρειες, βασικά σε φασολάκια νομίζω. Είναι. Αντίγονο και. Μπιζέλια, ναι, αρακάδε. Πήγε σήμερα ένα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. Η φωτογραφία είναι από το Δήμο Αμιντέου και μπράβο στο Δήμο Αμιντέου με την ευκαιρία. Έχει ένα πολύ καλό γραφείο τύπου ο Δήμος Αμιντέου και υπάρχει μια ενημέρωση για πολλά ζητήματα. Ας το πούμε τουλάχιστον. Ο κ. Λάσης έχει στήσει μια καλή ιστορία. Έχει πάει εδώ ο ΕΛΓΑ. Βλέπετε εδώ, έχει πάει και ο κύριος Χαρούμενος με τον κύριο Κιωσέ. Ο κύριος Χαρούμενος είναι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης, ο κύριος Κιωσές. Και καλώς πήγανε και μπράβο τους. Εντεταλμένος της πολιτικής προστασίας και προφανώς και περιφερειακός. Για κριτικού βλέπω και εσείς. Ναι, και οι αγρότες και τον ΕΛΓΑ είναι σχεδόν ολική η καταστροφή και είναι από τον καύσωνα. Είναι αυτά τα νέα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν σταδιακά. Τώρα το χαλάζει μόνο τώρα. Ναι, οι αγρότες με την κλιματική αλλαγή που έρχεται και ήταν αυτό που συζητείται πλέον για τον νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ, ότι θα πρέπει να δει πολύ σοβαρά το τι καταστροφές θα προβλέπονται βάσει της κλιματικής αλλαγής. Γιατί κάποια, ξέρεις πολύ καλά, ότι είναι εκτός. Δεν προβλέπονται κάποιες συγκεκριμένες καταστροφές από συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, οι οποίες όμως πλέον είναι ο κανόνας. Ελπίζουμε εδώ οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν, γιατί, κοιτάξτε, στα 1.400 στρέμματα η παραγωγή η συγκεκριμένη έχουν μια συμβολαιακή γεωργία με μια τεράστια εταιρεία. Θα του πω, δεν είναι διαφήμιση, είναι του Μπαρμπαστάθη. Είναι μια πολύ σοβαρή εταιρεία, ναι, η οποία θεωρεί μάλιστα το προϊόν εξαιρετικής ποιότητος. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να πάει για βρόσιμο αυτό το πράγμα. Καλώς ή κακώς έτσι είναι. Και οι συγκεκριμένοι καλλιεργητές πρέπει σαφώς να αποζημιωθούν. Μένουμε στο χώρο. Το καλό νερό λειτουργεί και πάλι. Καλό νερό Ράντρας. Καλό νερό Ράντρας. Και καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Κωνσταντίνου Βίζα εδώ. Ναι. Του αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης. Πάρα πολύ. Ο οποίος γενικά αποφεύγει τη δημοσιότητα. Εδώ το βλέπουμε τον κύριο Μαμάτσιο. Ναι. Τη φωτογραφία δεν την έστειλαν. Ναι. Την αντλήσαμε εμείς στο Facebook. Έτσι. Άλιστα. Και μάλιστα από το Facebook. Ναι, ο κύριος Βίζας είναι πολύ διακριτικός σε αυτά. Αν θυμάμαι καλά, του κυρίου που είναι και ανάμεσα στον κύριο Ζευκλή, δεν θυμάμαι το όνομά του, είναι του το έβινε. Έτσι, του δηλαδή, το δηλαδή δεν την έστειλε κάποιο. Εκεί εσείς είχαν πάρει πριν από 15 μέρες περίπου. Τέλη Μαΐου, ναι. Τέλη Μαΐου είχαν πάρει υλικά εκεί. 600 μέτρα καλώδια χαλκού και άλλα ηλεκτρολογικά υλικά που είχαν θέσει εκτός των ΤΟΕΒ. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να ποτίσουν πάνω στην εποχή της φυτείας πολλών καλλιεργιών, δυναμικών καλλιεργιών, ζαρδαβατικά,
πιπεριές, φλωρίνης, βάζουν εκεί και διάφορα άλλα. Και από χθες, αν θυμάμαι καλά, το κουμπί ξαναπατήθηκε εκεί και το ΕΒΚΑ Λαγκαρνίου ευχαρίστησε και τον κύριο Βίζα και την περιφέρεια και τον κύριο Ζευκλή που εντάξει, δεν συνέβαλε οικονομικά στο να βρθούν τα υλικά. Αυτά τα έβαλε η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, γιατί είναι και στην αρμοδιότητά της το ΕΒ. Έτσι, είναι στην αρμοδιότητα των περιφερειακών ενωτήτων. Και προφανώς και με τη σύμπραξη της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε στον κύριο Μαμάτσιο, είναι ο συνεργάτης του κύριου Χαβερόμενου. Ο Βίζας, ο οποίος γενικά δεν κάνει εύκολα χάρες. Ποιος? Κύριος Βίζας, δεν κάνει εύκολα χάρες. Ας μείνω εδώ. Καλά το στέλνει μηνύματα δεξιά και αριστερά προς διάφορους φορείς. Και... Εξετάζονται πάρα πολύ καλά όλα τα αιτήματα. Ακριβώς. Και στην ουσία τους και στο οικονομικό τους κομμάτι. Πολύ σωστά. Εγώ. Και καλώς πράττει. Mm. Τα δέσποτα κάνουν πάρτι. Ναι. Κάθε μέρα σχεδόν βλέπουμε, ειδικά στα sites, βίντεο. Το τελευταίο, χθες το βράδυ, την Αριστοτέλους. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αρχίζει ο κόσμος και στέλνει βίντεο. Αυτό το μας έστειλαν στο Κοζάνη Media. Και το έστειλε κόσμος. Όπως και προχθές ο κόσμος πάλι στην Σταμκίδη, πάνω στα Επιρώτικα, που λέει γίνεται χαμός. Αυτό είναι Αριστοτέλους. Διάβασα είναι, και... είναι νωρίς σχετικά, είναι 10 και δεν είναι 2 το πρωί. Διάβασα και την ανάρτηση ενός γνωστού γιατρού της πόλης, δεν χρειάζεται να μου το όνομα του τώρα, ο οποίος είπε ότι στα... Εξαιρετική ανάρτηση. Ότι στους δρόμους της Κοζάνης, στα στενά της Κοζάνης, τα σκυλιά για γέλες είναι περισσότερα από ότι είναι στα μονοπάτια τα περιεραστικά, να πούμε. Έτσι. Κάτι πολύ προνέστη τη βραδινή. Ναι, εκεί δηλαδή που σκεφτώσαι να πας να περπατήσεις π.χ. στον Ξενία ή στον Αλιά για να μην βρίσκεις κανένα σκυλί, τώρα σκέφτεσαι πώς θα περπατήσουμε στην πόλη, ας πούμε. Είναι προφανές, για να μην αρχίσουν τους συνειρμούς οι καλοθελητές, ότι το πρόβλημα των αδέσποτων είναι ένα πρόβλημα που έρχεται από το παρελθόν. Δεν λέμε ότι τον δημιούργησε είναι η Δημοτική Αρχή. Για να... Το λέω γιατί εδώ πέρα πρέπει να αποδειχθεί. Να το λύσει. Ναι, μισό λεπτό. Αλλά συμπληρώνουμε τον έκτο μήνα. Έτσι. Υπήρχαν υποσχέσεις. Στην πρώτη του συνέντευξη, ο Κοζαντζέρ θα πω, νομίζω, mm-hmm. ο κ. Κοκαλιάρης είπε ότι από το εξάμεινο θα φαίνονται τα αποτελέσματα. Ναι, κοίταξε. Τώρα λέει κάτι άλλο ο κ. Κοκαλιάρης. Α, μπράβο, αυτό ήθελα από να σου τότε πω. Που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα, λέει εκεί μετά. Ναι, ναι. Τώρα αυτό είναι καινούριο. Εντάξει. Οκ, εντάξει. Εγώ δεν λέω. Ναι, είναι ένα θέμα που ο κ. Κοκελιάρης και οι συνεργάτες του όλοι σαφώς ήξεραν και πριν κάτω στην καρέκλα ότι δεν λύνεται ούτε σε ένα ούτε σε ένα μισό χρόνο, σε δύο χρόνια τέλος πάντων. Προφανώς το χρησιμοποιούσαν και για προεκλογικούς λόγους. Χτίστηκαν καριέρες πάνω στο θέμα των αδέσποτων στο Δήμο Κοζάνης. Εννοείται, εννοείται. Από προηγούμενους και από νυν. Ναι, ισχύει. Έχει χρησιμοποιηθεί εκατέρωθεν στις τελευταίες προεκλογικές. Πώς το λένε, προεκλογικές. Διαδικασίες, όχι μόνο τώρα, και το 19 και πίσω και τα λοιπά. Okay. Είναι μια κατάσταση η οποία φοβίζει τον κόσμο. Και στα χωριά υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, σε κάποια χωριά ειδικά. Και επειδή τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα, είναι καλοκαίρι. Καλός και κακός και ο κόσμος που έχει τις χιλιάδες, το ξέρεις καλά από μένα, και ένας κόσμος που εντάξει, θέλει να περπατήσει λίγο πιο το βράδυ, τότε που η πόλη ρεμπεί και ησυχάζει, δεν νομίζω ότι είναι το καλύτερο να πέσει πάνω σε μια τέτοια εικόνα. Έτσι. Τύπα ξύλο, τελευταία δεν έχω ακούσει εγώ κάτι σε περιστατικό. Ευτυχώς να μην έχουμε κανένα τέτοιο, αλλά δεν είναι εικόνα πόλης τώρα αυτό το πράγμα. Είναι επικίνδυνο. Και είναι καθημερινά τα βίντεο. Και αν δεις και τα σχόλια κάτω από τα site, αναφέρουν για διάφορες γειτονιές, για περιστατικά, για. Εκεί στη Σταμκίδη, για παράδειγμα, μου λένε γίνεται χαμός εδώ και δύο χρόνια. Ναι. Είναι δηλαδή του Κοκαλιάρη ιστορία. Προφανώς, γι' αυτό ξεκίνησα από αυτό να το πω, να μην έχουμε κανένα. Αυτό. Είναι, λέει, δύο χρόνια και φοβόμαστε λέει, το να κυκλοφορήσουμε έξω. Το πρώτο που είναι καλοκαίρι και βγαίνουν έξω και με τα σκυλιά βόλτα και με τη ζέστη. Βγάζει ο άλλος το σκυλί του 12 κέρες ζέστη. Και καλά κάνει έτσι να κάνει την ανάγκη του. Και να έρθει αντιμέτωπος με αυτές τις ιστορίες. Και επειδή υπάρχει αυτή, να σου πω κάτι, είναι και το γράφουν πολλοί. Αν δεν τα πειράξει, δεν σε πειράζουν. Εγώ προχθές ζήσει και θα το πω, 12 το βράδυ στην οδό στο ΑΣ. Περνάω εκεί από την παράγκα στο στένο, έτσι. Ναι, ναι. Παίρνετε από τις ιδέες, ένα αδέσποτο μόνο του ξαπλωμένο. Λέω μέσα στον κόσμο σχετικά είναι, θα έχει κοινωνικοποιηθεί σχετικά με. Έχει την παρουσία. Και προχωρά κανονικά το δρόμο μου, δεν θα αλλάζω. Και μου όρμηξε. Μου πήραν τηλέφωνο, μου λένε τι έγινε από δίπλα κάποιες φίλες. Μου όρμηξε κανονικά. Ναι, ναι. Δηλαδή ούτε το ακούμπησα, ούτε το είπα κάτι φυσικά, ούτε. Ήταν ξαπλωμένο και μου όρμηξε. Ούτε το τρόμαξα. Πήρα μια απόσταση. Εντάξει, είναι προφανές. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πράγμα... καλά καθούμενα, ένα μόνο του. Έτσι. Εκεί τι πρέπει να κάνεις, δηλαδή. Και σκεφτείτε τώρα, δείξαμε το βίντεο, δεν ξέρω, Χρήστο, σκεφτείτε μια αγέλη τώρα, τι μπορεί να ενδεχομένως προκαλέσει. Το πρόβλημα είναι η αγέλη, ειδικά με τα σκυλιά. Αν έχεις σκυλάκι, ειδικά μικρό κτλ, όπως στον Κρόκο, που ήταν τα τρία και ήταν η κοπέλα που το πήρε
Μας έλεγαν προχθές εκεί στην πιτσαρία τι ακριβώς συνέβη. Ναι, βέβαια. Οι άνθρωποι πολύ ευγενικά προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν. Πας τρως ζήσει και έρχονται τα δέσποτα. Είναι άλλοι που τα αντιμετωπίζουν άσχημα. Οι άνθρωποι εκεί τουλάχιστον στα καφέ και στην πιτσαρία. Πολύ ευγενικοί και με τρόπο. Ένα βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας από το Κοζάνη Μίντια και είναι από τα σπάνια. Γιατί οι πυροσβέστες χθες το πρωί ενημερώθηκαν ότι ένα φίδι Λαφιάτης, μου λένε. Τώρα πώς το είδα, πού μπήκε εκεί τώρα στο το αυτοκίνητο, έξω από το μαμάτσιο ακριβώς. Ναι. Επισκέπτρια πήγε για ένα θέμα υγείας εκεί με το παιδί της και κάλεσαν την πυροσβεστική και σωστά. Γιατί έχουν, βλέπετε, τα μηχανήματα, τα αντικείμενα. Τα εργαλεία. Ναι, ναι. Έτσι, εντάξει, είναι και μικρό όπως λένε, Λαφιάτης. Μετά το βάλαν σε ένα τάπερ, αν σας απασχολεί το τι έγινε. Σε ένα τάπερ μεγάλο και το οδήγησαν στο φυσικό του περιβάλλον. Απελευθερώθηκε. Και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι όσοι βλέπετε τέτοια περιστατικά από εδώ και πέρα, να μην σκοτώνετε τα φίδια. Τώρα θα μου πεις πόσο εύκολο είναι αυτό, πόσο δύσκολο. Στα χωριά ειδικά, και εμείς σε χωριό μεγαλώσαμε. Εντάξει. Αν το δεις και στο σπίτι σου κιόλας. Καλά τώρα, ναι. Θα φωνάξει την πυροσβεστική μέχρι. Είχε ένας φίλος πέρυσι από το Βαθύλακο ζήσει και ήταν μέσα στο σπίτι του. Είχε πάει για ψάρεμα στη λίμνη και μπήκε μέσα στο σακίδιο. Όπα. Πήγε να ανοίξει το σακίδιο και βρήκε το. Μην με λες τώρα, γιατί εγώ δεν έχω μέσα. Δεν μπορώ. Α, υπάρχει και στη λίμνη να περπατά, να προσέξει. Δεν έχω μια καλή σχέση τώρα με αυτά, ούτε θέλω να τα βλέπω. Δεν θέλω. Εντάξει, και πήγε φίλος ζήσει αστυνομικό και πήγε και έκανε τη δουλειά τη πυροσβεστική. Πάντως, να σε δείτε περιστατικά να ξέρετε. Η πυροσβεστική έχει τα μηχανήματα και του ανθρώπου. Και κάνει καλή δουλειά, σε κάθε περίπτωση. Θα πάμε στον σημαντικό αγώνα μπάσκετ χθες, όχι του Παναθηναϊκού, δεν θα σου πούμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Θα ήθελε, αλλά δεν λέει. Δεν λέω, δεν μην... Αύριο, έχουμε αύριο το. Δεν είμαι σε αυτούς που ανήκουν. Να μην τον κατεμοιάσει, ναι. Δεν ανήκω σε αυτούς που λένε ότι τελείωσε η ιστορία, ίσα ίσα. Καμία ιστορία δεν έχει. Δεν τελείωσε και η ιστορία της Εκασδή, μας βλέπουμε τα πλάνα. Είχε πολύ κόσμο στο πολύ ζεστό δάκτυ της Κοζάνης. Το περίμενα να έχει περισσότερη ζέστη, να σου πω την αλήθεια. Να λιώσουμε. Ο Αταμάν διαπαθήθηκε. Παίκτες τα μικοδομάρια που πάντα οι προπονητές και οι δύο, και ο Βλάβος και ο Καλομενίδης. Διόσκουρη Ηρακλής Κοζάνης, γιατί τυπικά γήπεδο έχει διόσκουρη. Εδώ βλέπουμε τις τελευταίες βολές και παραλίγο να γυρίσει τον αγώνα η ομάδα των Διόσκουρων. 75-79 κέρδισε ο Ηρακλής. Είχε συνεχίσει εναλλαγές στο σκορ. Πέρασαν 9 πόντους μπροστά οι Διόσκουροι, ενώ το ημίχρονο ήταν 37-37. Πέρασαν μπροστά 48-39. Εκεί, στο τρίτο δεκάλεπτο, γυρίζει τον αγώνα, ζήσει και περνάει μπροστά η ομάδα του Ηρακλή. Και στο τέλος, ενώ είχαν μπροστά με 6 πόντους, κρίθηκε ουσιαστικά στις βολές το παιχνίδι. Μάλιστα, είχαμε και αντιαθλητικό φάουλ 5 δευτερόλεπτα, 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη 8. Mm-hmm. Μάλλον ήταν. Σε βάρος του Ηρακλή. Πολύ καλό ότι είχε κόσμο. Στις πόσες λίγες φαίνεται αυτό τώρα. Στις 2. Την Κυριακή στις 8 είναι ο δεύτερος αγώνας. Αν κερδίσει ο Ηρακλής, παίρνει τον τίτλο και την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μετά θα μου πεις τι γίνεται. Γρήγορα, παιδιά, γιατί έχει Σερβία Αγγλία την Κυριακή. Τι ώρα? 10. Έχει. 10. Ωραία, ζήσει. Το καλύτερο μάτι Σαββατοκύριακο. Εγώ φίλο Άγγλος, εκτός από Ιταλός που είναι η αγαπημένη μου ομάδα, είμαι Αγγλία-Σερβία. Στις 10, κάτσε. Ναι, εντάξει, το προλαβαίνουμε. Το προλαβαίνουμε. Ναι. Μου άρεσε η ατμόσφαιρα και μου άρεσε που είχε πολύ κόσμο ζήσει και οι οικογένειες και τα πάντα. Βέβαια γίνεται και χαμός έξω στο ΔΑΚ και στο Κυλικείο εκεί. Είναι πολύ ωραία. Ωραίες να κάνετε βόλτα. Αποκλιματισμό δεν. Τίποτα είπες. Πλάκα κάνεις το. Την έχουμε. Επίσης, ζήσει δεν διαφημίστηκε καθόλου από την Εκασδή μου αγώνας. Και πρέπει να το πω αυτό. Όσο κράτησε ο Προσκευάς αυτά τα. Αναλύει καλύτερα στην εκπομπή του. Αν ήμουν εκεί, σου κράτη αν ακούσει. Φώναξε με λίγο να τα πω γιατί. Έχει κόσμο. Κοίταξε τι γίνεται. Ναι, ναι. Δεν μπορεί η Εκασδή να μην διαφημίσει λίγο ένα δελτίο τύπου. Κάντε μια συνέντευξη τύπου να μιλήσουν δύο προπονητές, δύο παίκτες. Είναι πράγματα που δεν θέλουν σκέψη. Μια μικρή οργάνωση θέλουν. Πότε μιλάς ποτέ, αν θέλουν σκέψη εννοώ. Ναι. Μπορεί άνθρωποι, λέω, μπορεί, το έχουν. Στον αυτόματο πιλότο. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Ναι, φιλό προσπάθειες και ο κύριος Σαββίδης και ο Ζορμπάς και άλλοι. Αλλά δεν έχουν ούτε Facebook. Μου το λέγανε χθες, το συζητούσε κόσμος. Ούτε Facebook δεν έχει Εκασδή μου. Δηλαδή κάποια στιγμή το καινούργιο πρωτάθλημα και μετά, γιατί ο κόσμος βλέπει πολύ μπάσκετ πλέον. Έχει καλές ομάδες. Η Φλόρνη είναι πολύ καλή ομάδα. Το Βελβεντό κόντεψε να πάει στο τελικό. Mm-hmm. Είναι κρίμα αυτές οι προσπάθειες να μην προβάλλονται και προς τα έξω. Ευτυχώς το Top Channel και ο Σοκράτης έχουν και την εκπομπή και κάνουν και πολύ καλή δουλειά και προβάλλουν και τη Φλόρνα, τα Γαρβενά, την Καστοριά και έχουν αλλάξει εδώ το επίπεδο της ενημέρωσης.
μαζί με τα τοπικά site, τα αθλητικά ειδικά. Mm-hmm. Την Κυριακή η συνέχεια, 8 η ώρα και μετά. Πόσα μάτσα έχει τώρα το γύρο που ξεκινάει αύριο? Ένα αύριο. Γερμανία-Σκωτία. Δύο τη μέρα. Και τρία τη μέρα μετά. Κανάλι ΕΡΤ. ΕΡΤ, ωραία, το βλέπουμε. Μπορεί να βλέπουμε μπάσκετ να έχουμε το. Όπω χθε. Μπανάκο στο τέλο δηλαδή στην ΕΡΤ. Ζήσει καλή συνέχεια. Περισσότερα αύριο. Εμείς να δούμε το ρεπορτάζ από τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης του Εικαστικού Εργαστηρίου Κοζάνης. Ο Σύλλογος Εικαστικών Καλλιτεχνών Κοζάνης διοργάνωσε την ετήσια έκθεση ζωγραφικής και αγιογραφίας των τμήματων του παιδικού, του εφηβικού και των ενηλίκων, η οποία εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα στην Κοβεντάριο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Η έκθεση, που έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Ιουνίου με ώρες λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Σήμερα έχουμε εδώ στην Κουβεντάρη Βιβλιοθήκη την έκθεσή μας, την 36η έκθεση και διοργανώνουμε τμήμα παιδικό, τμήμα ενηλίκων, τμήμα εφηβικό, τμήμα γεωγραφίας σε πάνελ. Δείχνουμε τη δουλειά μας, πόσο αξιόλογη είναι. Ο Σύλλογος έχει ιδρυθεί το 1986, απαρτίζεται από πολλά μέλη. Παλαιότερα κάναμε και οριγκάμι και κόσμημα. Η έδρα είναι στην Ηπείρου 1. Μπορείτε να κάνετε μια ξενάγηση στο χώρο. Πιστεύω θα είναι εντυπωσιακά τα έργα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 19 έκτου Τετάρτη, από Τετάρτη σε Τετάρτη. Θα είναι κλειστά το Σαββατοκύριακο. Τι άλλο, οι ώρες είναι ώρες που δουλεύει η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Εγκαίνια σήμερα στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης της έκθεσης του ΣΕΤ, του Συλλόγου Εικαστικών Τεχνών της Κοζάνης. Μια πραγματικά πολύ όμορφη έκθεση, η οποία στεγάζεται αμέσως μετά τις εκθέσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα από το Εικαστικό Εργαστήριο. Νομίζω ότι τα έργα που εκτίθονται είναι απόδειξη της δουλειάς που κάνουν οι άνθρωποι στο σύλλογο αυτό. Και καλά είναι να παρακολουθήσουμε από κοντά, να επισκεφτούμε το κτίριο της βιβλιοθήκης και να παρακολουθήσουμε από κοντά όλο αυτό τη μαγεία της ζωγραφικής που βλέπουμε στα ταμπλό τα οποία είναι αναρτημένα στον χώρο, ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν τα έργα. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή από τις 8 μέχρι το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, οπότε μπορούν όλοι να την επισκεφτούν και να δουν τα πολύ όμορφα έργα που εκτίθονται εδώ. Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη 18η Μανιτάρο Γιορτή στα Γρέβενα. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Είμαστε στο πάρκο του Μανιταριού, στα Γρεβενά. Είμαστε μέλη του Συλλόγου Μανιταρόφιλων Ελλάδος με έδρα τα Γρεβενά. Φορίζουμε τα γλυπτά που κάναμε στην περσινή εκδήλωση τον Αύγουστο με τεχνίτες από όλη την Ελλάδα, τα οποία είναι για να διακοσμήσουν το πάρκο μας εδώ πέρα. Θα κάνουμε και άλλα φέτος, αλλά αυτά συντηρούμε τώρα και τα χρωματίζουμε γιατί θα τα δει και πολλοίς κόσμος φανταζόμαστε, εμείς όλοι μας. Είμαστε στο πάρκο των Μανιταριών, όπου αυτές τις μέρες ο σύλλογός μας δραστηριοποιείται ώστε να χρωματίσει αυτά τα υπέροχα ξυλόγλυπτα που κοσμούν εδώ το πάρκο μας, ώστε να προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι και για νέα έργα που θα έρθουν στο πλαίσιο της Μανιταρογιορτής που θα γίνει τον Αύγουστο. Καθώς και πάλι καλλιτέχνες ξυλογλύπτες από όλη τη χώρα θα είναι εδώ για να μας προσφέρουν την τέχνη, τη δημιουργία τους με την αρχαιοληνική έννοια της λέξης. Ετυμολογικά που σημαίνει έργα που απευθύνονται στον Δήμο, στο λαό. Τα έργα για να τα χαίρονται μικροί και μεγάλοι, που θα κοσμούν εδώ το πάρκο των Μανιταριών. Μαζευτήκαμε από χθες εδώ, ξεκινήσαμε από χθες μάλλον από εδώ, τις εργασίες συντήρησης καταρχήν των γλυπτών του πάρκου. Εν ώψη της 18ης Πανελλήνιας Γιορτής του Μανιταριού, στο πάρκο των Μανιταριών στα Γρεβενά, που για φέτος προγραμματίστηκε στο τετραήμερο από 5η-22 έως και Κυριακή 25 Αυγούστου. Η γιορτή λοιπόν, όπως όλοι οι επισκέπτες γνωρίζουν, θα κινείται στα ίδια πάνω κάτω πλαίσια όπως και τις προηγούμενες χρονιές, που σημαίνει ότι θα είναι ανοιχτή ουσιαστικά όλο το 24ωρο. Θα περιλαμβάνει εκθέσεις,
τριών τύπων. Η πρώτη κατηγορία είναι μανιτάρο προϊόντα, προϊόντα δηλαδή που έχουν ως πρώτη ύλη το μανιτάρι και την τρούφα. Η δεύτερη κατηγορία θα είναι τα έργα τέχνης με θέμα το μανιτάρι, τα έργα δηλαδή τέχνης που εμπνέονται από το μανιτάρι. Και η τρίτη θα αφορά τοπικά προϊόντα γενικώς. Στη διάρκεια κάθε βραδιάς θα γίνονται συναυλίες από 2-3 καθημερινά, τόσο με ντόπιους όσο και με ξένους καλλιτέχνες, εκτός Ρεβενών δηλαδή, από όλη την Ελλάδα. Μεθαύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί το πρώτο φεστιβάλ παιδικών ποντιακών χωρών στην Πτολεμαϊδά. Καλησπέρα σας, να σας καλωσορίσουμε στη συνέντευξη τύπου τη σημερινή, η οποία αφορά το πρώτο παιδικό φεστιβάλ ποντιακών χωρών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, το οποίο διοργανώνεται από το Σχολείο Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Ορδέας. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα να πούμε 5 πράγματα. Μας θυμούμε την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειακός Οικονομικό και Νομικό Πρόσωπο της Περιφέρειας, ο κ. Λίσανδρος Μεταξάς, και εκ μέρους του Δήμου ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού των Δημοσίων Σχέσεων, ο κ. Κώστας Ιωάννης, και φυσικά ο Πρόεδρος του ΣΠΟΣ. Θα παρακαλέσω, ξεκινώντας τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, να μας πει δύο κουβέντες. Και στη συνέχεια θα δώσω τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η Περιφέρεια είναι εδώ για να βοηθήσει τέτοιες δράσεις οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό. Συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ ευχάριστο γεγονός ότι το πρώτο φεστιβάλ παιδικών χωρών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου επιλέχθηκε να γίνει στην Δυτική Μακεδονία και στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Αυτά είναι που κρατάνε τον πολιτισμό μας, μεταφέροντας από γενιά σε γενιά. Αυτά έχω να πω. Η Περιφέρεια είναι πάντα εδώ, όπου μπορεί και όπως μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Ο επόμενος. Και εμείς σαν Δήμος Ιορδέας είναι χαρά μας και τιμή μας να συμμετέχουμε σε μια τέτοια εκδήλωση και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι είναι, όπως προείπε και ο Αντιπεριφερειάρχης, ότι το πρώτο φεστιβάλ ξεκινάει από την πόλη της Πτολεμαϊδας και φυσικά εύχομαι να επεκταθεί σε όλη την περιφέρεια και στην Ήπειρο. Είναι σημαντικό ότι 350 παιδιά από όλη την περιοχή θα έρθουν να χορέψουν, μικροί μας φίλοι, οι οποίοι αυτοί θα μεταλαμπαντεύσουν όλη αυτή τη γνώση και θα είναι οι αυριανοί μεγάλοι χορευτές και δάσκαλοι. Πρέπει να στηριχτούμε σε αυτή την παράδοση που έχουμε και πρέπει να την ενισχύουμε, γιατί αν χάσουμε τις ρίζες μας θα χαθούμε και εμείς οι ίδιοι. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει τι καιρό θα κάνει αύριο Παρασκευή στις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο Παρασκευή 14 Ιουνίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον Όλο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στον Όλο Καστοριάς από 14 έως 26, στον Όλο Ρεβενών από 16 έως 30 και στον Όλο Φλόρινας από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο, δροσερό βράδυ Πέμπτης. Καλή σας νύχτα.